μια διαδικασία, μια και υπήρχε μια παράνομη δράση μέσα σε, σε αυτό το πληροδότημα, διότι είχε αποδειχθεί ότι ο Δήμος χάνει χρήματα. Υπήρχε βέβαια και η αντίθετη άποψη ότι αυτό δεν συμβαίνει και ψάχνοντας όλοι μαζί και σε συνεργασία με τον κύριο Μπόζο τότε όλα τα έγγραφα για αυτό το πληροδότημα, βρήκαμε ότι δεν υπάρχει συμφωνητικό και ότι έχει λήξει. Και μετά και από προσπάθεια της διοίκησης, πολύ πρόσφατα πήραμε στις 15 Ιουλίου, έχω στα χέρια μου την, από την πιστοποιημένη Δημήτρια του Υπουργείου Οικονομικών, την κυρία Σταυρούλα Γουρδουπάρη, την εκτίμηση, την τελική εκτίμηση της μισθωτικής αξίας αυτού του κτηρίου, η οποία είναι στα 3.100 ευρώ. Κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς. Άρα αυτομάτως σημαίνει ότι σήμερα, μια και εισπράττουν πολύ λιγότερα χρήματα, ο Δήμος χάνει χρήματα, οι δημότες χάνουν χρήματα, τα ταμεία του Δήμου έχουν έλλειψη από αυτό και όπως ξέρετε τα χρήματα από αυτό το ακίνητο που εισπράττουμε πηγαίνουν σε κοινωνικές παροχές.